Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Πρακτικού Ενιδρίου. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος γίνεται και θα ήθελα να πω μέσα από αυτή την προσωπική μου εμπειρία ότι ακόμα και όταν κάτι δεν μας πάει καλά, δεν έρχεται η συντέλεια του κόσμου. Τι θέλω να πω με αυτό. Στο συγκεκριμένο ενιδρίο που υπάρχει στα αριστερά μου έχω αυτή τη στιγμή περίπου στα 30 με 40 μωρά δίσκους. Τι έγινε τώρα? Όταν προσπάθησα να εκολάψω αρτέμια, πάω μετά από περίπου 18 με 24 ώρες και το ποσοστό που είχε κολλαπτεί ήταν ελάχιστο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα αυγά είχαν πρόβλημα, δηλαδή είχαν σκάσει ελάχιστα. Από περιέργεια το άφησα και άλλη μια μέρα και το αποτέλεσμα ήταν πάλι το ίδιο. Θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι όταν είχα παραγγείλει αυγά αρτέμιας είχα πάρει 2 κουτιά από την ίδια μάρκα, είχα εφαρμόσει ακριβώς την ίδια διαδικασία. Με το ένα κουτί όλα καλά, τα αρτέμια είχαν κολλαφτεί και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Με το δεύτερο κουτί κάποιο πρόβλημα υπήρχε και τέλος πάντων δεν κολλάφτηκαν τα αυγά. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα ήταν μεγάλο, καθώς εκείνη τη στιγμή εγώ δεν είχα τροφή για να ταΐσω τα νεογνά μου ψάρια. Αναγκαστικά έπρεπε να αυτοσχεδιάσω και όσο και αστείο να σας φαίνεται, κατάφερα και επί μία εβδομάδα, ενώ έστειλα παραγγελία τέλος πάντων σε courier για να μου έρθουν νέα αρτέμια. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω κιόλας του lockdown καθυστερούν οι παραγγελίες μέσω των courier, οπότε αυτοσχεδίασα και μην γελάσετε, ξαναλέω, ο τρόπος που κατάφερα και επί 5-6 μέρες που κράτησα τα μωρά μου ζωντανά ήταν με τροφή για γκάμπι. Είναι αυτή εδώ πέρα η τροφή, είναι της τέτρα για γκάμπι. Και τι έκανα? Πήρα την τροφή αυτή, την έτριψα πάρα πολύ καλά και παρατήρησα ότι τα μωρά τη συγκεκριμένη τροφή την τρώγανε και μέχρι να μου έρθει η άλλη μπόρεσα να τα κρατήσω στη ζωή. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το επεισόδιο. Ήθελα να σας δώσω να καταλάβετε ότι ακόμα και όταν κάποια πράγματα πάνε στραβά, δεν είναι και τόσο στραβά, και επίσης θα ήθελα να πω κάτι ακόμα, ότι θεωρητικά όλα καλά με το να βάζει κολλαπτώμενα αρτέμια, αλλά πρακτικά υπάρχει ένα πρόβλημα εκτός από ότι μπορεί να γίνει αυτό το συμβάν, να βάλεις αυγά και να μην σου σκάσουν τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ότι πρακτικά είναι λίγο δύσκολο, όποτε τέλος πάντων έχεις μία γέννα, να παίρνεις μπουκάλια, να βάζεις μέσα θερμαντήρα, να βάζεις μέσα ραντλίες, να βάζεις τη λάμπα σου δίπλα και κάθε φορά που τέλος πάντων θα έχεις μία αναπαραγωγική διαδικασία να κάνεις συνέχεια αυτή την δουλειά. Θεωρητικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Πρακτικά όμως κάποιος ο οποίος ασχολείται συστηματικά, πιστεύω ότι λίγο θα τον κουράσει και θα τον δυσκολέψει όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί το λέω αυτό? Λέω να ταΐζετε τα μωρά σας με τροφή για γκάμπι? Όχι. Απλά θέλω να πω ότι όταν κάτι δεν έχει πρακτική εφαρμογή, καλό είναι να ψάχνουμε και εναλλακτικές λύσεις, και δεν αναφέρομαι ότι ντε και καλά πρέπει να κάνουμε, να ταΐζουμε τέλος πάντων με τροφή για γκάμπι. Απλά εγώ το φέρω σαν παράδειγμα για να πω εμένα τι μου συνέβη. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι τότε να είστε καλά.